Φαντάζομαι ότι έχει τους δικούς του λόγους που προέβη στην συγκεκριμένη δήλωση. Μέχρι στιγμής ήταν, μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος μάλλον της θητείας, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Θεωρώ ότι εξυπηρέτησε το ρόλο του επάξια, εκπροσώπησε τους Δήμους και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει να κάνει στην συνέχεια. Αν ρωτούσα τον Δήμαρχο Χανίων, ποιον θεωρεί έναν δήμαρχο εν ενεργεία της Κρήτης που έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Θέλω να βγάλετε στην άκρη ενδεχομένως φιλικές δύο. Σχέσεις. Θα πω δύο. Πείτε δύο. Θα πω δύο. Θα το πάρω με την θητεία, τη διάρκεια θητείας του καθενός. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον. Χωρίς βέβαια, ίσως είναι λάθος τώρα αυτό που κάνω, αλλά όχι, οφείλω να πω το Γιώργη το Μαρινάκη. Τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση και θεωρείτε δηλαδή έναν επιτυχημένο δήμαρχο, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου. Ασφαλώς. Έχω πολλές φορές καταφύγει στη συμβουλή του για διάφορα θέματα. Τον θεωρώ αποτελεσματικό και ιδιαίτερα οξυδελκή. Και θέλω να πω εξαιρετικός συνάδελφος, νέος συνάδελφος. Κάνω ενδεχομένως στον πιο παλιό και στον πιο νέο, και με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι που δεν κάνω αναφορά. Είναι ο Μενέλαος Μπογκέας. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος, πολύ ιδιαίτερα αποτελεσματικός, που θεωρώ ότι ήρθε και για να μείνει και πρέπει να μείνει στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Κρήτης συνολικά, γιατί φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, αλλά όχι επικοινωνιακής ανανέωσης, ουσιαστικής ανανέωσης και αποτελέσματος, έχοντας παρακολουθήσει την πορεία του.